Porque é Rundia Konsang era Kirikli Tukler Kirit Tuklericin Yanyar Tuklericin se ondan dolayı ben Rundia Konsang ο σημερινός κύκλος είναι αφιερωμένος στους ελληνόγλωσσους μουσουλμάνους τουρκοκριτικούς και τουρκογεννιώτες, οι οποίοι με την ανταλλαγή των πληθυσμών υποχρεώθηκαν να αποχωρήσουν από την Ελλάδα και εγκαταστάθηκαν στην Τουρκία. Από την Κρήτη τότε έφυγαν περί τους 80.000. Μια μαζική φυγή είχε γίνει και το 1898, όταν το νησί πέρασε σε ελληνική διοίκηση. Στις αρχές του 19ου αιώνα, γράφουν ως Βαϊρή και Ζάχος Παπαζαχαρίου, η μουσουλμανική κοινότητα της Κρήτης έφτανε τις 200.000 σε ένα σύνολο πληθυσμού 350.000. Από το δημοσίευμά τους, «Document de tradition orale de Turc d'origine crétoise», αλλιεύω και μια μαρτυρία που καταγράφουν για τη συνύπαρξη μουσουλμάνων και χριστιανών στην Κρητική Γη. Θα προσπαθήσω να το πω κριτικά. Εμάς μας εξεχώριζε μόνο ένα τσαρσάφι. Αλλιώς, ό,τι κάναμε εμείς, κάνανε και δευτεί. Είμαστε και κουμπάρι. Κομπέρ, από την ίδια γενιά δηλαδή. Οι τουσμάνοι, αν θέλανε να τσουκάνουνε τίποτε, θα τον εσκοτώσαμε. Στο Χιουσεΐνι, αν του κάνετε πράγμα μωρέ, ας εσκοτώσουμε. Τώρα δεν ξέρω ποιος θα με σκοτώσει, σκότωσα την προφορά την Κρητική. Τη συνδύωση μουσουλμάνων και χριστιανών στην Κρήτη μέσα από τον έρωτα και την τραγωδία μαρτυρεί και το τραγούδι της Σούσας. Ένα τραγούδι απόλυτα θετικό για την αρχική σχέση Τούρκου και Ρωμιάς. Πρέπει να είναι ρήμα του 18ου-19ου αιώνα με εκπληκτική διάδοση στις ελληνικές χώρες. Είναι από τις ελάχιστες περιπτώσεις που στα ελληνικά τραγούδια το τουρκο παλικάρι είναι αγαπητό και οι γυναίκες που το τραγουδούσαν έκλαιγαν και για τη Σούσα και για τον Σερίφ Μπέι, που σκότωσε ο αδελφός της. Βιβλία όπως του Εκμέλ Μωρά, που την κρυμακόμα να μεταφραστεί στα τουρκικά, και ταινίες όπως «Οι άνθρωποι του παππού μου», του σκηνοθέτη Τσαγάλ Ερμάκ, μιλάνε για τη συμβίωση και την νοσταλγία των τουρκοκριτικών που έφυγαν από το νησί στην ανταλλαγή των πληθυσμών. Και δύο λόγια για τους τουρκογεννιώτες, για να αφήσω τον χρόνο στους ομιλητές μας. Για την πρόληψη των Τούρκο-Γιαννουτών δεν έχουν γίνει έρευνες. Ο Φωκίων Κοντζαγιώργης συγκεντρώνει τις ιστοριογραφικές απόψεις που είχαν διατυπωθεί ως το 1997 με την ευκαιρία της έκδοσης ενός ελληνόφωνου χειρόγραφου του 18ου αιώνα από την Ήπειρο. Η πλειονότητα των απόψεων, στηριγμένες σε μια προφορική παράδοση, υποστηρίζει ότι οι Τούρκο-Γιαννιώτες είναι εξισλαμισμένοι Ηπειρώτες και Αρβανίτες ελληνόφωνοι. Οι Οθωμανικές καταστοιχώσεις περιοχών σαν τη σημερινή Θεσπρωτεία, με την οποία είχα ασχοληθεί με μια ομάδα, επιβεβαιώνουν μαζικούς εξισλαμισμούς στην περιοχή και μάλιστα μεγάλης έκτασης στις αρχές του 18ου αιώνα, οι οποίοι ενδεχομένως να ερμηνεύουν και την προέλευση των Τουρκογιαννουτών. Ωστόσο, για να μιλήσει κανείς με βεβαιότητα για την προέλευση των Τούρκο-Γιαννιωτών, πρέπει να γίνουν συστηματικές μελέτες. Βιβλία όπως το «Γιάννιανον Γιώργος Γιασβάρ» του Φασίλ Μπουλέντ Κοντζάμενι για την τουρκογιαννιώτισσα γιαγιά του, μας μιλούν για την προσφυγική εμπειρία των μουσουλμάνων που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους το 24 και να φύγουν με πλοία από την Πρέβεζα για την Τουρκία. Έλληνες διηγηματογράφοι εξιστορούν την Οδύνη και τη συγκίνηση για την έξοδο των Τούρκων συμπολιτών τους. Ο Δημήτρης Χατζής, στο διήγημά του «Σαβατάι Καβιλής»,
το οποίο εμπνέεται από την εβραϊκή.